Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση είχε η ΚΕΔ και σχετικά με το σχέδιο Καλλικράτης. Ενημέρωση για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση έγινε στα μέλη της ΤΕΔ Καργολίδας από τον αντιπρόεδρό της Χρήστο Τσακαλιάρη. Είχε το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, είχε προγραμματισμένη συνεδρίαση όπου παρίστατο ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος εξέθεσε τη φιλοσοφία και θα σας έλεγα σε αδρές γραμμές περιέγραψε το όλο εγχείρημα του Καλλικράτη. Λοιπόν, θα ακούσατε και τις δηλώσεις του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος θεώρησε ότι πραγματικά ο Υπουργός κινείται προς την κατεύθυνση και στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΚΕΔΚΕ και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικά μέσα από τις αποφάσεις των τακτικών συνεδρίων. Το θέμα είναι, περιμένουμε αν αυτά υλοποιηθούν. Περιμένουμε να δούμε το προσχέδιο νόμου, όπου θα περιλαμβάνει και τα θεσμικά και διοικητικά, τις θεσμικές και διοικητικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα και το χωροταξικό, που είναι ένα θέμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά και τους αυτοδιοικητικούς αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό μας είπε στις προσεχείς ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, θα έχει κατατεθεί στην ΚΕΔΚΕ, θα επανέλθουν οι ΤΕΔΚ, θα γίνει μια διαβούλευση περίπου ενός μηνός, οι ΤΕΔΚ θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και επί του χωροταξικού και επί των τελικών ρυθμίσεων των θεσμικών θεμάτων και μετέπειτα γύρω στα μέσα του Μάη θα νομοθετηθεί, θα μπει το νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε στο τέλος του Μάη να έχουμε το συγκεκριμένο, τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και β' βαθμού. Εκείνο που είπε και εκείνο που ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό, οι φήμες, οι φημολογίες, ότι δεν γίνεται, ότι δεν προχωράει κτλ. Αυτά λέει πρέπει να σταματήσουν, ίγκυ και γκάρ, έφτασε η ώρα, θα γίνει, άρα μπείτε στο διάλογο και μπείτε δημιουργικά στο διάλογο προκειμένου αυτό που θα διαμορφώσουμε να γίνει καλύτερο. Αυτή ήταν η άποψη. Κατέθεσαν βέβαια τις απόψεις τους οι παρατάξεις, εκτός από τις παρατάξεις της αριστεράς, οι οποίες το ΚΚΕ είχε μία αρνητική στάση απέναντι για τους δικούς τους λόγους, τεκμηριωμένη βέβαια. Ο συνασπισμός εξέφρασε και εκείνος τις αντιρρήσεις του, γιατί θεωρεί ότι δεν γίνεται στην εμβέλεια που τουλάχιστον το φανταζόταν σαν κομματικός χώρος. Οι δύο υπόλοιπες παρατάξεις θα σας έλεγα ότι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Φτάνει και στο τελικό σχέδιο νόμου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις που είχαμε θέσει στα τακτικά μας συνέδρια. Εγώ πρέπει να κάνω μία ενημέρωση προκειμένου οι αυτοδιοικητικοί, κυρίως οι δήμαρχοι, να έχουν σαφή γνώση της εξέλιξης των πραγμάτων και από εκεί και μετά να κάνουμε και μία πρώτη συζήτηση και για τα θεσμικά που πλέον τώρα διαμορφώνονται, φτάνουν στην τελική διαμόρφωση και αν έχουν προτάσεις από τα δημοτικά τους συμβούλια, γιατί όχι να κάνουμε και μία συζήτηση και για το χωροταξικό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει τώρα, τα ψέματα τελειώσανε, πρέπει να πάρουμε θέση. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε πρέπει να πιστεύουμε ότι μέσω του παρασκηνίου εμείς θα καταφέρουμε κάτι για το δικό μας Δήμο ή τέλος πάντων για τη δική μας περιοχή. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, να δούμε ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το συμφέρον για την Αργολίδα, με βάση τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών, να μπορέσουμε και εμείς να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση.